Πάμε τώρα και στη Φλόρινα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, τον κύριο Γιάννη Μωρατίδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Του West και τη Δυτική Μακεδονία. Το λέγατε τόσο καιρό, αλλά είδαμε ότι τελικά το έκανε πράξη τώρα η κυβέρνηση. Διακλείσιμο της πύλης εισόδου στην κρυσταλλοπηγή και διαδεξαγωγή διπλών ελέγχων στους εισερχόμενους στη χώρα. Το φωνάζατε, κύριε πρόεδρε, από το καλοκαίρι. Λέγατε, αντιδρούσατε ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα και δεν γίνονταν έλεγχοι. Τώρα βλέπουμε ότι πλέον κλείνουν τα σύνορα. Εμείς, κύριε Βαγκρατζά, από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο, ναι. Είχε βγει ο τότε γραμματέας της Ένωσης, είχαμε πει κάποια πράγματα για τα Τελωνία. Τότε είχε ανοίξει κάποια στιγμή και το Τελωνίο της Νίκης. Και μετά παρουσιάστηκε το πρόβλημα με το Τελωνίο της Κρυσταλλοπηγής, που μειώθηκε ο αριθμός να έρχονται να κάνουν είσοδο στην Ελλάδα. Φωνάζαμε τότε ότι πρέπει να μειωθεί, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλιμάκι μόνιμο του ΙΟΔΗ για να κάνει τα τεστ rapid, έτσι. Αλλά δυστυχώς ξαναφτάσαμε στο σημείο 0. Φτάσαμε στο σημείο 0 για μετακρούσματα τα οποία αυτά διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν εστία μόλυνση στο Τελωνίο, δηλαδή ο κόσμος που ερχόταν από την γειτονική χώρα προς την Ελλάδα έφερε και αρκετά κρούσματα στην περιοχή μας? Κοιτάξτε, κύριε Βαγκρατζά, αυτή τη στιγμή, από προχθές, με τα στοιχεία τα οποία και κάποιοι δίνουν ότι υπήρχαν πλαστά έγγραφα, ότι πέρανε τα τεστ που κάνανε και αυτά, δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλη η εξάπλωση, αλλά εντάξει, δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος από τον ΕΟΔΗ, δεν υπήρχε από κάποιο μηχανισμό τον οποίο να ελέγχουμε, όπως είναι στην Κακαβιά, υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Εμάς από τότε που φωνάζουμε δεν είχε πάει κλιμάκιο. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε σε ένα δημοσίευμα σήμερα που βιομηχανία πλαστών τεστ για τον κορονοϊό έστανε επιτίδη στην Αλβανία. Εικόνες από ένα πλαστό και γνήσιο τεστ για κορονοϊό παρουσίασε το δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ. Δηλαδή, κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Αλβανία με τους δράστες να βγάζουν αρνητικούς ακόμα και ασθενείς που είχαν COVID. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη είχαμε ένα επιδημιολογικό φορτίο στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, κύριε πρόεδρε. Αυτό είναι. Είχαμε και πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν είχατε ενημερωθεί με δελτίο τύπου, ναι, πριν 15 μέρες περίπου, είχαμε πιάσει κάποιο πλαστό. Έτσι. Είχαμε, βέβαια, πιάσει κάποιο πλαστό σαν διεύθυνση αστυνομίας Φλόρινας. Το τμήμα ασφαλείας Φλόρινας είχε πιάσει κάποιο πλαστό. Δύο άτομα με πλαστά πιστοποιητικά. Τώρα άρα σας ικανοποιεί αυτή η απόφαση, έστω και αργά, και να πούμε ότι και το Τελωνίο της Κρυσταλλοπηγής, ο Μεθοριακός Σταθμός αλλά και της Νίκης παραμένουν κλειστά. Παραμένουν κλειστά, ούτε και έξοδο μπορούν να κάνουν. Μάλιστα. Ούτε και έξοδο, γιατί φωνάζαμε? Γιατί από τον Μάρτιο όλοι οι Έλληνες δίνουμε μία μάχη. Η μάχη αυτή ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είναι μπροστά μας. Φωνάζαμε, λέγαμε για τα Τελωνία, εδώ πέρα με Αλβανία, με Βόρεια Μακεδονία, να κλείσουν ή να υπάρχουν έλεγχοι. Να υπάρχει το ουσιώδης, αυτό ο έλεγχος μέσα του ΕΟΔΗ. Φωνάζαν από τότε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο και πέντε. Έμεινε κάποιο χρονικό διάστημα όρθια η κοινωνία μας, έτσι. Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα κρούσματα ξανανεβαίνουν. Εντάξει, μπορεί να μην είναι. Είναι μια αιτία. Είναι μια αιτία. Από τι λένε τώρα, έτσι, γιατί αυτοί κάπου διαβάζουν τα στατιστικά, τα στοιχεία και πολύ πιθανό να έχουν περισσότερες πληροφορίες. Λογικό. Με τα πλαστά έγγραφα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε πρόεδρε, είδαμε τις προηγούμενες μέρες και ένα δελτίο τύπου που βγάλατε. Ανησυχία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι αστυνομικοί και οι επιπτώσεις τους, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας. Βεβαίως. Καταρχήν, ποια είναι η εικόνα που έχουμε στο αστυνομικό προσωπικό της Φλόρινας όσον αφορά τον ιό? Είναι καλά τα αποτελέσματα? Και φυσικά στείλατε αυτή την ανακοίνωση γιατί οι αστυνομικοί είστε, έτσι όπως λέτε, εν δυνάμει εστίας διασποράς. Φοβάστε κι εσείς, και λογικό είναι. Εμείς, κύριε Βαγκρατζά, στις 16 του μηνός κάναμε ένα έγγραφο γιατί ήρθε μια διαταγή από το αρχηγείο να μετακινηθούν δυνάμεις για τη Θεσσαλονίκη, για το Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν μετακινήσεις, έτσι και φέτος. Αλλά εμείς θεωρήσαμε, λόγω του κορονοϊού και επειδή δεν πρέπει να γίνονται μετακινήσεις για να αποφύγουμε τη διασπορά, γι' αυτό κάναμε την καταγγελία αυτή που κάναμε. Ευτυχώς, και να ευχαριστήσω εδώ τον ΕΟΔΗ, μετά από πρόσκλησή μας, πριν φύγει η δημιουργία, κάναμε το test rapid, αυτό το γρήγορο. Και από αυτούς έδειξε το ένα θετικό. Μάλιστα. Τον απομονώσαμε και δεν πήγε.
Και αυτό είναι, ήταν πολύ σημαντικό που κάνατε. Ήταν πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε τον ΟΔΗ, ευχαριστούμε το νοσοκομείο Φρόνινας, γιατί οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι αυτοί δίνουν μάχη. Ναι. Δίνουν μάχη, κάθε μέρα δίνουν. Και κάναμε και κάποια άλλα τεστ και έδειξαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις ότι βγήκαν θετικά και καλώς πήγαμε και σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν ήταν μόνο της δημιουργίας, ελέξαμε και κάποιες άλλες υπηρεσίες να δούμε τι γίνεται. Σας ανησυχεί η εικόνα της αύξησης των κρουσμάτων στην ΠΕ Φλόρινας? Κάτι δεν έγινε καλά και φτάσαμε σε τόσα πολλά κρούσματα σε μερικές μέρες. Όλα αυτά, κύριε Βαγκρατζά, είναι, πιστεύω ότι είναι επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα με τα μικροβιολογικά αυτά που δεν βγαίναν τα αποτελέσματα γρήγορα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι η συσσόρευση πολλών ημερών. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ πιστεύω από την Δευτέρα θα είναι, ίσως μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Άρα θα να δούμε μείωση κρουσμάτων. Εγώ πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι ΠΕ Φρόνινας θα γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην ξεχνάτε όμως, κύριε Βαγκρατζά, η Κοζάνη και η Καστοριά είχαν πάει πιο γρήγορα σε κλείσιμο. Τα Γρεβενάκη και η Φρόνινα ήμασταν ανοιχτοί. Έτσι. Και παραμένουν τα κρούσματα και εδώ και ακόμη ψηλά. Ναι, το τριήμερο όμως, 28 Οκτωβρίου. Ναι. Όλη η Θεσσαλονίκη ήταν στη Φλόρινα. Πώς λέγανε τότε ότι οι ΣΕΡΕΣ ότι πήγανε, είχαν πολλά κρούσματα στις ΣΕΡΕΣ? Ότι πήγε πολλοί κόσμος και μεταφέρανε τα κρούσματα εκεί πέρα. Κατάλαβα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, τα εφαρμόζουν τα μέτρα τώρα στη Φλόρινα? Είστε ευχαριστημένος από την εφαρμογή των μέτρων από τους πολίτες που το παρακολουθείτε και εσείς ως αστυνομικός, ως πρόεδρος, και αν εφαρμόζονται τα μέτρα, αν φοράνε τη μάσκα και πώς βλέπετε και τους ελέγχους? Κοιτάξτε, κύριε Βαγκρατζά, εμείς, ο σκοπός της αστυνομίας δεν είναι να βγει και να γράψει τον κόσμο. Εμείς θέλουμε και όντως στηρούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, εγώ θα σας πω 99%, έτσι, τηρούνται τα μέτρα. Έτσι. Γιατί πλέον αρχίνησε ο κόσμος να φοβάται, μην κρυβόμαστε. Ο κόσμος φοβάται με αυτά που ακούει και με αυτά που βλέπει, ο κόσμος φοβάται πλέον. Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ, και ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Όπως τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο τα πήγαμε καλά, πιστεύω ότι και τώρα θα μείνουμε ασφαλείς και όρθιοι θα μείνουμε, γιατί και την αστυνομία τη χρειάζεται η κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν είστε ελεγκτικός μηχανισμός, αυτό που είπατε, να βάζετε πρόστιμα. Ναι, έτσι. Είστε για πιο δύσκολες καταστάσεις και το έχετε δείξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και να είστε καλά. Ένα τελευταίο, κύριε Βαγκρατζά. Ναι, ναι. Όπως το τονίζουμε και στο έγγραφο το οποίο βγάλαμε στις 5, στις 16 του μηνός, περιμένουμε από την πολιτεία κάτι. Έτσι. Όχι ένα απλό μήνυμα και ένα ευχαριστώ. Περιμένουμε κάτι. Όλοι οι αστυνομικοί το περιμένουν. Μακάρι να σας ακούνε και οι βουλευτές τώρα της κυβέρνησης και αυτό το κάτι το επόμενο διάστημα να το δούμε να υλοποιείται. Ευχαριστώ πάρα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.